Καλησπέρα. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με το βιβλίο και το παράδειγμα του Αετοπούλου Πολιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου και τις εμπειρίες και τις πρακτικές από τις συνεργασίες. Σε μια τόσο απαιτητική εποχή που όλοι ζητούν πολλά προγράμματα και εκδηλώσεις με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος, καλούνται οι δημοτικές βιβλιοθήκες να καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα από τα νέα δεδομένα, ιδιαίτερα τώρα στην Ελλάδα, καθώς και το απαιτητικό κοινό τους. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Αν λοιπόν οι βιβλιοθήκες θέλουν να επιβιώσουν και να αποδείξουν την αξία τους στη σημερινή κοινωνία, θα πρέπει να βρουν τρόπους συνεργασίας με οργανισμούς και φορείς που έχουν σχέση με το βιβλίο και την ανάγνωση. Δηλαδή σχολικές ή άλλες δημοτικές βιβλιοθήκες, εκδότες, βιβλιοπολία, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς και όλα αυτά με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση της αναγνωσιμότητας. Έτσι μέσω της ίδιας δράσης ικανοποιούνται αρμονικά και χωρίς απώλειες στην ποιότητα του παρεχόμενου από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη έργου οι στόχοι πολλών φορέων διαφορετικού χαρακτήρα. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες υπηρετούν το δημόσιο χαρακτήρα τους, οι βιβλιοπόλεις και οι συγγραφείς προβάλλονται και έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι και συμμετέχουν στη δράση ενεργά. Οι βιβλιοθήκες, οι βιβλιοπόλεις και οι εκδότες έχουν ένα κοινό στόχο και αυτός είναι ο αναγνώστης. Η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των υπηρεσιών που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες, αφού φέρνει νέους αναγνώστες, νέους υποστηρικτές και νέες τεχνικές προώθησης του υλικού και των λειτουργιών της βιβλιοθήκης. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες έχουν όφελος από τις συνεργασίες. Μοιράζονται τους διαθέσιμους πόρους, τα έξοδα, τη γνώση και την εμπειρία. Συχνά θεωρείται ότι η σχέση αυτών των φορέων είναι ανταγωνιστική. Ότι ο ένας φορέας παίρνει το κοινό του άλλου. Άρα άτομα που χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη δεν θα χρησιμοποιήσουν τα βιβλιοπολία και οι πελάτες των βιβλιοπολίων δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν χρήστες της βιβλιοθήκης. Όμως οι βιβλιοθήκες μπορούν να ενθαρρύνουν τον κόσμο να αγοράσει βιβλία. Όταν αντιληφθούν παραδείγματος χάρη ότι θα ήθελαν να αγοράσουν ένα αντίτυπο από το ίδιο βιβλίο ή να αγοράσουν το βιβλίο από τον ίδιο συγγραφέα που διάβασα στη βιβλιοθήκη. Άρα η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η βιτρίνα για το βιβλιοπωλείο. Απ' την άλλη μεριά και τα βιβλιοπωλεία θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους αναγνώστες να επισκεφτούν την βιβλιοθήκη για να βρουν παραδείγματος χάρη παλιότερα βιβλία που δεν κυκλοφορούν πια, γιατί όπως γνωρίζουμε οι άνθρωποι που αγαπούν το διάβασμα επισκέπτονται σε καθημερινή βάση τα βιβλιοπωλεία. Άρα μέσα από κοινά προγράμματα που οργανώνει η βιβλιοθήκη με τα βιβλιοπωλεία, αυξάνονται και οι πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη άτομα που είναι διστακτικά ή που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η βιβλιοθήκη αλλά και ο βιβλιοπόλης βελτιώνουν την εικόνα και το προφίλ που έχουν στην τοπική κοινωνία. Οι εκδότες και τα βιβλιοπολία χρησιμοποιούν ποικίλα δημιουργικά μέσα για την προώθηση των προϊόντων τους. Οι τεχνικές μάρκετινγκ ήταν μέχρι τώρα σχετικά άγνωστος χώρος για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Όμως είναι χρήσιμες, καθώς οι ίδιες τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια διάδοσης ενός παρεχόμενου έργου. Ειδικά όταν πρόκειται για πολιτιστικό προϊόν, οι τεχνικές είναι σχεδόν όμοιες, δηλαδή ό,τι αφορά τους δημόσιους, αφορά και τους ιδιωτικούς φορείς. Μπορούν να μάθουν οι βιβλιοθήκες από αυτούς τους τρόπους και να υιοθετήσουν πολλές από αυτές τις τεχνικές για να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους και το υλικό τους. Βέβαια, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να ανταγωνιστούν τα βιβλιοπολία όσο αφορά τον αριθμό των αντιτύπων και στο πόσο ενημερωμένη είναι η συλλογή τους. Όμως, οι αναγνώστες στη βιβλιοθήκη μπορούν να κάνουν πιο τολμηρές επιλογές βιβλίων. Αφού ξέρουμε όλοι ότι ο δανεισμός των βιβλίων είναι δωρεάν και ένα βιβλίο απλώς μπορούν να το διαβάσουν και να το επιστρέψουν χωρίς κανένα κόστος. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, συμπληρώνοντας ο ένας τη δουλειά του άλλου. Η ικανοποίηση του αναγνώστη, αυτός είναι ο κοινός στόχος και των δύο μερών. Ας δούμε τώρα, σε σχέση με τα παραπάνω, το παράδειγμα της πολιτικής της βιβλιοθήκης του Αετοπούλου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου. Η βιβλιοθήκη του Αετοπούλου ιδρύθηκε το 1985 και είναι δανειστική. Εξυπηρετεί τους κατοίκους του Χαλανδρίου και των γύρω περιοχών. Απ' την αρχή στελεχώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό και σήμερα στη βιβλιοθήκη μας εργάζονται 5 βιβλιοθηκονόμοι. Η συλλογή της ανέρχεται σε 30.000 τίτλους βιβλίων, σε περιοδικά, DVD, μουσικά, CD. Ο πρωταρχικός στόχος της βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της ανάγνωσης στο Δήμο Χαλανδρίου.
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της προσπαθεί, πιστεύουμε πρωτοποριακά, να ανακαλύψει και να εφαρμόσει νέους τρόπους και τεχνικές προσέλκυσης του κοινού. Σήμερα η βιβλιοθήκη διαθέτει, όπως είπαμε, μια αξιόλογη συλλογή, επαρκές προσωπικό των 5 βιβλιοθηκονόμων και τεχνογνωσία από εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα και από σπουδές. Η βιβλιοθήκη του Αετοπούλιο όμως είναι κτηριακά μια μικρή βιβλιοθήκη. Συστεγάζεται με το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου και αυτό σημαίνει πολλές δυσκολίες τόσο για το προσωπικό όσο και για τους αναγνώστες. Και αυτό γιατί δεν έχει αυτονομία στις εγκαταστάσεις της, συστεγάζεται με το πολιτιστικό κέντρο και με τα γραφεία του πολιτιστικού κέντρου. Το κτίριο είναι κληροδότημα στο Δήμο Χαλανδρίου και δεν πληρεί τις κτηριακές προδιαγραφές που πρέπει να έχει μια δημοτική βιβλιοθήκη. Ο προϋπολογισμός της εξαρτάται από το γενικό προϋπολογισμό του πολιτιστικού κέντρου και τέλος βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή εκτός κέντρου Χαλανδρίου και αυτό κάνει δύσκολη την πρόσβαση. Αυτά τα παραπάνω προβλήματα ήταν αυτά που μας δραστηριοποίησαν και μας έδωσαν το έναυσμα να σκεφτούμε πώς θα τα ξεπεράσουμε και πώς θα προχωρήσουμε, αξιοποιώντας αυτά που ήδη έχουμε. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που άρχισαν τα πράγματα να στενεύουν και ο προϋπολογισμός όλο και κάθε χρόνο να περιορίζεται. Αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι η Παιδική Βιβλιοθήκη Μίμης Βασιλόπουλος, η οποία άνοιξε στις 2 Απριλίου του 2005. Είναι παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Αετοπούλιο και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Η εσωτερική διαμόρφωση του κτηρίου είναι δωρεά των βιβλιοπωλείων Ευρυπίδης και έχει γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για παιδικές βιβλιοθήκες. Στεγάζεται στο παλιό σταθμό του τρένου που ανήκει στο Δήμο, σε δικό της δηλαδή χώρο, και είναι από τις λίγες κτηριακά αυτόνομες παιδικές βιβλιοθήκες που λειτουργούν στην Αθήνα. Διαθέτει 16.000 τίτλους βιβλίων και οπτικοακουστικό υλικό. Η οικογένεια Βασιλόπουλου, που έχει τα δύο ενημερωμένα και σύγχρονα βιβλιοπωλεία Ευρυπίδη στο Χαλάνδρη, έχει συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό και στην ανάπτυξη της συλλογής της. Είναι αφιερωμένη στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Μίμη Βασιλόπουλου, ο οποίος είναι αδερφός των σημερινών ιδιοκτητών και γιος του ιδρυτή του βιβλιοπωλείου, ο οποίος μέχρι το θάνατό του είχε αφιερωθεί στο βιβλίο. Υπήρξαν πολλές καλές συγκυρίες που οδήγησαν στην κατεύθυνση της συνεργασίας που χρησιμοποίησε προς όφελός της η βιβλιοθήκη. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος είχε μόλις ανακαινήσει το κτίριο του παλιού σταθμού του τρένου και σκεφτόταν να στεγάσει εκεί κάποια υπηρεσία του. Η βιβλιοθήκη του Αετοπούλιου, από την άλλη, είχε μεγάλο πρόβλημα χώρου, καθώς στέγαζε σε μια αίθουσά της και το παιδικό της τμήμα και αναζητούσε ένα νέο χώρο. Και τρίτα, το βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης ήθελε να κάνει μια δωρεά στο Δήμο, στη μνήμη του Μίμη Βασιλόπουλου. Έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο νέος σύγχρονος χώρος. Η έναρξη λειτουργίας έδωσε το έναυσμα για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είχαν στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τη δική τους βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθηκονόμοι μαζί με τον υπεύθυνο του βιβλιοπωλείου κατέθεσαν μια πρόταση συνεργασίας που θα προσφερόταν από το Δήμο στα δημοτικά σχολεία. Οι βιβλιοθηκονόμοι στη συνέχεια επεξεργάστηκαν και εμπλούτησαν την πρόταση και δημιούργησαν το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα του Μαραθώνιου Παιδικής Ανάγνωσης, καθώς επίσης και άλλα προγράμματα. Για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, η Παιδική Βιβλιοθήκη έχει την τιμή φέτος να είναι και υποψήφια για το Διεθνές Βραβείο Astrid Lindgren για το 2012, το οποίο είναι το πιο σημαντικό βραβείο για την προώθηση της παιδικής και της εφηβικής λογοτεχνίας. Αυτή τη στιγμή τρέχουν διάφορα προγράμματα στη βιβλιοθήκη του Αετοπούλιου και στην Παιδική Βιβλιοθήκη. Θα τα πω γρήγορα, γιατί είναι προγράμματα από ηλικίας 0 ετών μέχρι 16 ετών εφήβων, επίσης για γονείς. Και επίσης το Αετοπούλιο έχει τη Λέσχη Ανάγνωσης, τη Λέσχη Ανάγνωσης Χαλανδρέων Συγγραφέων και το πρόγραμμα την Ομάδα Ανάγνωσης Συνταγογραφώντας την Ανάγνωση. Πάρα πολλά από αυτά τα προγράμματα γίνονται με εθελοντές. Όπως το Συνταγογραφώντας, παραδείγματος χάρη, γίνεται με έναν εθελοντή ψυχολόγο, ο οποίος συντονίζει την ομάδα. Από τα παραπάνω θα αναπτύξουμε την εμπειρία μας από τα προγράμματα συνεργασίας Μαραθώνιος Παιδικής Ανάγνωσης και Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλιοθήκης του Αετοπούλιου. Ο Μαραθώνιος Παιδικής Ανάγνωσης διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο από το 2005 μέχρι σήμερα, από τη Βιβλιοθήκη του Αετοπούλιου και την Παιδική Βιβλιοθήκη Μίμης Βασιλόπουλου, σε συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία Ευρυπίδης. Είναι ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για το Δημοτικό, σε μορφή βιβλιοδιαγωνισμού.
Συμμετέχουν 14 δημοτικά σχολεία του Χαλανδρίου και άλλων δήμων που δηλώνουν ενδιαφέρον. Στο προηγούμενο μαραθώνιο πήραν μέρος 20 σχολεία και πάνω από 1.000 μαθητές. Ο 7ος μαραθώνιος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2011 και θα τρέχει σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με τη συνεργασία των διευθυντών των δημοτικών σχολείων του Χαλανδρίου καθώς και των γύρω δήμων. Στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν από 10 έως 20, λογοτεχνικά βιβλία επιλεγμένα ανά τάξη και να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες. Τα προτινόμενα βιβλία για διάβασμα βρίσκονται στην Παιδική Βιβλιοθήκη Μίμης Βασιλόπουλος, από όπου τα παιδιά μπορούν να τα δανειστούν. Βρίσκονται όμως και στα βιβλιοπωλεία του Χαλανδρίου, τα οποία είναι ενημερωμένα από τη βιβλιοθήκη για να μπορούν και να τα αγοράσουν. Ο στόχος του προγράμματος του Μαραθώνιου Παιδικής Ανάγνωσης είναι η καλλιέργεια της σχέσης των παιδιών με την ανάγνωση και η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων αναγνωστών. Ο Μαραθώνιος είναι κατά τη γνώμη μας ένα άριστο παράδειγμα συνεργασίας της βιβλιοθήκης, του βιβλιοπωλείου και των δημοτικών σχολείων και από αυτή τη θέση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δάσκαλους που κάθε χρόνο μας βοηθάνε πάρα πολύ στην υλοποίηση του προγράμματος. Πώς γίνεται η επιλογή των βιβλίων? Η επιλογή των βιβλίων γίνεται από τις βιβλιοθηκονόμους μετά από έρευνα. Λαμβάνουν υπόψη τους προτάσεις των εκπαιδευτικών, των γονιών και των εκδοτών. Η βασική φιλοσοφία επιλογής των βιβλίων είναι να καλύπτουν ποικιλία θεμάτων σύμφωνα με την τρέχουσα εκδοτική παραγωγή, να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγμα εκδοτικών οίκων ώστε να κρατούνται οι ανάλογες ισορροπίες, να αναδεικνύουν νέους αξιόλογους συγγραφείς και εικονογράφους, αλλά παράλληλα να φέρουν και τα παιδιά κοντά σε κλασικούς Έλληνες και ξένους λογοτέχνες. Ένα σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του προγράμματος είναι η επισκέψη των δημιουργών στα δημοτικά σχολεία και στην παιδική βιβλιοθήκη. Στον 6ο μαραθώνιο οργανώθηκαν από τη βιβλιοθήκη και πραγματοποιήθηκαν 42 επισκέψεις συγγραφέων και εικονογράφων και τα παιδιά αναφέρουν ότι αυτό είναι το αγαπημένο τους κομμάτι του προγράμματος. Τι προσφέρει τώρα η βιβλιοθήκη σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη συνεργασία? Το κομμάτι που έχει αναλάβει η βιβλιοθήκη είναι βασικά αυτό της βιβλιογραφικής έρευνας για να καταλήξει στις προτάσεις της. Έτσι βρίσκεται σε επαφή με τους εκδότες και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια συνιστά τα βιβλία που θα διαβάσουν τα παιδιά, ενημερώνει τα βιβλιοπωλεία για τα προτινόμενα βιβλία ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι αναγνώστες, οργανώνει όλες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, αξιολογεί το πρόγραμμα κάθε χρόνο και κρατάει στατιστικά στοιχεία και επίσης προσφέρει βιβλία από τη συλλογή της σε όλα τα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν στο μαραθώνιο για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών τους. Τι προσφέρει το βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης? Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της βιβλιοθήκης και των εκδοτών, αφού κάνει τις συνεννοήσεις με τις δημόσιες σχέσεις των εκδοτών και βρίσκει αυτούς που θα είναι οι χορηγοί. Χρησιμοποιεί το δημιουργικό του τμήμα για το καλλιτεχνικό στήσιμο και την αισθητικά άρτια παρουσίαση των εντύπων και του προωθητικού υλικού του προγράμματος. Προσφέρει την εμπειρία του και τις γνώσεις του στους τρόπους και στις τεχνικές προσέγγισης του ιδιωτικού τομέα. Τι προσφέρουν οι εκδότες? Οι εκδότες προσφέρουν αντίτυπα των βιβλίων που είναι στο πρόγραμμα, είναι χορηγοί των φυλαδίων προώθησης του προγράμματος, προσφέρουν τους συγγραφείς και τους εικονογράφους για δωρεάν παρουσιάσεις στα σχολεία και στην παιδική βιβλιοθήκη, είναι χορηγοί των δώρων των νικητών στη γιορτή της λήξης και στέλνουν δωρεά πολλούς νέους τίτλους στη βιβλιοθήκη μόλις κυκλοφορήσουν στο εμπόριο. Η υλοποίηση του προγράμματος δεν ήταν εύκολη δουλειά. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια τα σχολεία ήταν πολύ επιφυλακτικά στο να πάρουν μέρος. Αρχικά οι βιβλιοθηκονόμοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν την καχυποψία των διευθυντών, των δασκάλων και των γονιών των μαθητών όσο αφορά στη συνεργασία της βιβλιοθήκης με το βιβλιοπωλείο. Θεωρούσαν ότι η βιβλιοθήκη εργαζόταν μόνο προς όφελος του βιβλιοπωλείου. Γι' αυτό πολλές φορές οι συγγραφείς κατά την επίσκεψή τους στα σχολεία, παραδείγματος χάρη, αντιμετωπίζονταν με απαξίωση και με απάθεια. Έπρεπε να ενθαρρύνουν τους δασκάλους να υποστηρίξουν το πρόγραμμα και να τους πείσουν ότι δεν θα επιβάρυνε την καθημερινή τους δραστηριότητα στο σχολείο. Στη συνέχεια έπρεπε να πείσουν και τους μαθητές για τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του προγράμματος και ότι δεν θα τους φόρτωνε με επιπλέον εργασίες και ευθύνες. Από την άλλη έπρεπε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του βιβλιοπωλείου, των εκδοτών και των συγγραφέων για το όλο επιχείρημα, γιατί υπάρχει φυσικά αυτή η γνωστή προκατάληψη για το δημόσιο τομέα ότι οτιδήποτε γίνεται, γίνεται χωρίς προγραμματισμό και χωρίς στόχους και συνέχεια.
Και όλη αυτή η προσπάθεια έπρεπε να γίνει με ελάχιστο προϋπολογισμό από την πλευρά της βιβλιοθήκης. Η επιφυλακτικότητα από τα διαφορετικά μέρη δημιούργησε ένα κλίμα μηχανίας, το οποίο όμως γεφυρώθηκε με τη θετική συμπεριφορά, τη σκληρή δουλειά, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη που χτίστηκε με την πάροδο του χρόνου από την πλευρά της βιβλιοθήκης. Πιστεύουμε ότι η σταθερότητα και η συνέχεια, δηλαδή το ότι το πρόγραμμα τρέχει σε ετήσια βάση και με την ίδια δυναμική επί σειρά ετών, παίζει σημαντικό ρόλο και έχει δημιουργήσει ένα θεσμό. Αυτά με την παιδική βιβλιοθήκη και συνεχίζουμε με την βιβλιοθήκη του Αετοπούλιου, η οποία έχει οργανώσει τη Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλιοθήκης του Αετοπούλιου, η οποία δημιουργήθηκε το 2007 και είναι η άλλη συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Μικρός Κοραής. Η Λέσχη Ανάγνωσης δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, το 2007 και υπήρχε ένα σταθερό κοινό στη βιβλιοθήκη που δανειζόταν βιβλία και είχε διάθεση για συζήτηση και για προβληματισμό. Καθώς πιστεύουμε στη δύναμη της λογοτεχνίας και στην ανάγκη των ανθρώπων να έρθουν κοντά μέσα από ένα καλό λογοτεχνικό βιβλίο, αφού είχαμε ήδη την εμπειρία του μαραθώνιου 2 χρόνια με το κοινό του που ήταν τα παιδιά, σκεφτήκαμε μήπως να οργανώσουμε μια ομάδα ανάγνωσης για τους ενήλικες. Θεωρήσαμε όμως καλό να μην ξεκινήσουμε κάτι χωρίς υποστήριξη, γιατί πιθανά να μην μας ωφελούσε και να δοκιμαζόταν όσο πέρναγε ο καιρός. Το βιβλιοπωλείο Κοραής, το άλλο μεγάλο και σύγχρονο βιβλιοπωλείο στο Χαλάντρι, είχε μόλις ανοίξει ένα καινούριο χώρο, το Μικρό Κοραή, και οι ιδιοκτήτες ήταν πολύ δεκτικοί σε νέα ανοίγματα και σε συνεργασίες που είχαν σχέση με το βιβλίο. Η πρόταση για τη συνεργασία έφερε καρπούς και οδήγησε στη δημιουργία της Λέσχης Ανάγνωσης. Η βασική ομάδα ξεκίνησε από τα μέλη της βιβλιοθήκης. Οι συναντήσεις γίνονται μία Τετάρτη το μήνα στο βιβλιοπωλείο ή στο Αετοπούλιο και οργανώνονται από τη βιβλιοθήκη, η οποία ειδοποιεί τα μέλη της ομάδας για την ημέρα, την ώρα, το βιβλίο, το συγγραφέα που θα παρευρεθεί και ενημερώνει την ιστοσελίδα του Δήμου και το blog της Λέσχης. Επίσης, καταθέτει τις προτάσεις στα μέλη για τα βιβλία που θα συζητηθούν, αλλά λαμβάνει υπόψη της και τις προτάσεις των μελών. Σε γενικές γραμμές υπάρχει από το Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς ένα πλάνο για τα βιβλία που θα διαβάσει η ομάδα μέσα στη χρονιά και αυτό βοηθάει στον προγραμματισμό και από τη μεριά του βιβλιοπωλείου αλλά και από τη μεριά των μελών που προετοιμάζουν καλύτερα το διάβασμά τους. Η Λέσχη είναι ανοιχτή για το κοινό και πάντα είναι προσκαλεσμένος ο συγγραφέας, ο μεταφραστής ή κάποιος ειδικός, ο οποίος έχει και το ρόλο του συντονιστή της ομάδας. Τα μέλη της Λέσχης είναι ενθουσιασμένα γιατί γνωρίζουν σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να συζητήσουν για το βιβλίο τους και να ακούσουν τα σχόλια των αναγνωστών. Όσο αφορά στην επιλογή των βιβλίων, αυτά προτείνονται από τη βιβλιοθήκη και τα μέλη και είναι λογοτεχνικά βιβλία, κλασικά ή σύγχρονα μυθιστορήματα. Δεν είναι κριτήριο η λίστα των ευπόλυτων, ούτε απαραίτητα οι νέες κυκλοφορίες. Τι προσφέρει η βιβλιοθήκη σε αυτή τη συνεργασία? Συμμετοχή των μελών της, προσφέρει τη βιβλιογραφική έρευνα, την οργάνωση των συναντήσεων και ενημέρωση των μελών με SMS και με emails, τη συνεννόηση με τον εκδότη, τον συγγραφέα και το βιβλιοπωλείο. Τι προσφέρει το βιβλιοπωλείο Μικρός Κοραής? Προσφέρει 2 αντίτυπα του επιλεγμένου βιβλίου που είναι για διάβασμα κάθε φορά. Φιλοξενεί την ομάδα ανάγνωσης. Δίνει εκπτωτικά κουπόνια για αγορές στα μέλη και αποτελεί τη γέφυρα με τους εκδότες. Χρησιμοποιεί και αυτό τις δημόσιες σχέσεις του και προσφέρει το δημιουργικό του τμήμα, τους γραφίστες του, για τα φυλάδια, τις αφίσες, τα πανό. Και παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις, τους τρόπους προσέγγισης του ιδιωτικού φορέα. Ποια είναι τα ωφέλη για τη βιβλιοθήκη? Μέσα από αυτές τις 2 εμπειρίες που είχαμε, βλέπουμε πόσο σημαντικές στάθηκαν οι συνεργασίες για τις βιβλιοθήκες, πόσα κέρδη προσκόμισαν και τα 2 μέρη και ιδιαίτερα πόσο ωφελήθηκαν οι βιβλιοθήκες και καταξιώθηκαν στο κοινό τους. Αναφέραμε την προσφορά του κάθε μέρους της βιβλιοθήκης του βιβλιοπωλείου και διαπιστώνουμε ότι στην πορεία αυτών των χρόνων, με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τα προγράμματα, βλέπουμε ότι οι 2 βιβλιοθήκες έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές στον χώρο του βιβλίου και έχουν αποκτήσει κύρος για την κοινωνική προσφορά τους. Κέρδισαν την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού φορέα, αλλά και την εμπιστοσύνη του αναγνωστικού κοινού. Οι νέες τεχνικές προσέγγισης ζωντάνεψαν τη βιβλιοθήκη και έφεραν νέο κοινό. Επίσης, πολλοί εθελοντές μας πλησίασαν για να προσφέρουν την βοήθειά τους στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.
Τα ωφέλη του κερδοσκοπικού οργανισμού στην προκειμένη σταδία για τα δύο βιβλιοπωλεία είναι μεγάλα. Παρέχουν κοινωνικό έργο. Οι δράσεις τους εμπλέκονται με τις ενέργειες του Δήμου και έρχονται σε επαφή με τους δημότες, αναγνώστες, όχι σαν πελάτες. Ανακυκλώνεται το ίδιο κοινό. Οι πελάτες γίνονται αναγνώστες και οι αναγνώστες πελάτες. Όσο αφορά στη λέσχη ανάγνωσης, η φιλοξενία της στον χώρο του βιβλιοπωλείου είναι πολύτιμη για την ενίσχυση του προφίλ του. Εξασφαλίζει την παρουσία συγγραφέων, οι οποίοι απολαμβάνουν τη συζήτηση, τα σχόλια, τις ερωτήσεις ενός λογοτεχνικά ανήσυχου και διαβασμένου κοινού, όπως είναι αυτό της ομάδας ανάγνωσης. Και από την πλευρά του μαραθώνιου, τα παιδιά που πηγαίνουν στο βιβλιοπωλείο ξέρουν ακριβώς τι θα ζητήσουν βάσει του καταλόγου με τα προτινόμενα βιβλία. Το βιβλιοπωλείο πια πλησιάζει το κοινό του με άλλη ιδιότητα. Με μια λέξη, το κέρδος για τα βιβλιοπωλεία είναι η εξοικείωση του κοινού με αυτά. Το μέλλον και η βιωσιμότητα των βιβλιοθηκών έρχεται σίγουρα μέσα από συνεργασίες, είτε με κερδοσκοπικούς φορείς, βιβλιοπωλεία, εκδότες, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είτε μεταξύ τους. Το πρώτο βήμα είναι να βγούμε έξω από το κουτί, όπως είναι και η φιλοσοφία σήμερα του συνεδρίου, να κινούμαστε με ευελιξία και να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας και αυτά που έχουμε για να προσφέρουμε ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες στην κοινότητά μας. Αυτές είναι οι πρακτικές και η πολιτική που χρησιμοποίησε η βιβλιοθήκη του Αετοπούλου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου. Γιατί η κοινότητα στην οποία απευθύνεται κάθε βιβλιοθήκη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε ανάλογους τρόπους να την προσεγγίσουμε και ανάλογες πολιτικές συνεργασίες. Να χρησιμοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της και τη δυναμική της και να μην παραλείψουμε το σημαντικό κομμάτι που είναι οι εθελοντές, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από την ίδια την κοινότητα. Οι συνεργασίες μας ενθαρρύνουν στο να πετύχουμε τους στόχους μας προς όλες τις κατευθύνσεις και αφού βρούμε τους κοινούς μας στόχους, να τους κατακτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε περιβεί κάπως τον χρόνο, αλλά υπάρχει μία σημαντική ερώτηση. Όχι, ωραία, προχωράμε στο επόμενο. Ναι, μία μόνο. Όχι. Πάντα περνάνε, όλες οι προτάσεις μας περνάνε από διοικητικά. Όλες οι προτάσεις μας περνάνε από διοικητικά συμβούλια τα οποία γίνονται και ανάλογα γίνονται δεκτές ή δεν γίνονται. Όχι, σε αυτά τα που κάνουμε... Όχι, γενικά όχι. Γενικά είχαμε τη Δημοτική Αρχή με το μέρος μας από την αρχή, ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως είναι σημαντικό το ότι συνεχίζουμε κάνοντας πράγματα. Δεν έχουμε σταματήσει απλά σε μία δράση, ότι υπάρχει μία συνέχεια σε αυτό που κάνουμε. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει μετά η εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Σταματέλος, υπεύθυνο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λέρου, μαζί με την κυρία Όλγα Κανελετοπούλου, υπεύθυνη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λειψών, θα μας μιλήσουν για νέα τρόπο οργάνωσης συλλογής και επίπτωση τοπική κοινωνία, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου και Λειψών. Παρακαλώ όλους τους ομιλητές από εδώ και πέρα να σηκώμαστε τον χρόνο που είναι ήδη εκτός πορεία. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θα σας παρουσιάσω μια επιστημονική εισήγηση, αλλά πολύ σύντομα θα σας αναφέρω τους τρόπους με τους οποίους λειτουργήσα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λέρου. Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Λέρου ιδρύθηκε το 1952 και λειτουργεί μέχρι σήμερα ως δανειστική και ως αναγνωστήριο. Διαθέτει παιδικό εφηβικό τμήμα. Στη φωτογραφία η βιβλιοθήκη είναι το αριστερό κτίριο, το κτίριο που βρίσκεται δεξιά είναι το Δημαρχείο. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει μακρά ιστορία. Ο Διονύσιος Οικονομόπουλος στο βιβλίο του Λεριακά, έκδοση του 1888, αναφέρει ύπαρξη σπουδαίας και πλούσιας βιβλιοθήκης στη Λέρο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και καταγράφει
πλήθος χειρογράφων και βιβλίων δωρεά του Λεερίου δασκάλου Αδαμάντιου Χαραμή. Στα χρόνια του πολέμου, 1943 με 1947, τα χειρόγραφα βιβλία κρύφτηκαν και διασώθηκαν σε πηγάδι του κάστρου. Σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο της παλιάς Δημογεροντίας, στον Πλάτανο, δίπλα στο Δημαρχείο. Τον Ιούλιο του 2009 έφτασα από την Αθήνα στο πανέμορφο νησί της Λέρου και παρέλαβα μια βιβλιοθήκη η οποία δυστυχώς υπολειτουργούσε με πάρα πολλά προβλήματα, ενδεικτικά ποντίκια, κατσαρίδες, άπειρη σκόνη, βιβλία τα οποία είχαν μουχλιάσει, δεν υπήρχε ούτε ένας αφιγραντήρας μέσα στη βιβλιοθήκη. Αλλά πραγματικά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αρχή που είχα να αντιμετωπίσω ήταν ότι όποτε έβρεχε έτρεχα με τους κουβάδες. Κύριο μέλημά μου ήταν η βιβλιοθήκη να λειτουργήσει από την επόμενη μέρα. Οργάνωσα το χώρο με τρόπο ώστε η συλλογή να φαίνεται ελκυστική. Τα καινούργια βιβλία μπροστά, όλοι γνωρίζουμε. Ο δανεισμός στην αρχή γινόταν μέσα από ένα αρχείο Excel και ξεκίνησα επαφές με τους εκπαιδευτικούς και φορείς συλλόγων για να συναντηθούμε και να ακούσω τις απόψεις τους γύρω από τη βιβλιοθήκη. Ακολούθησαν πολλές επισκέψεις στα σχολεία, όπου συνομίλησα με τα παιδιά και τους μοίρασα φυλάδια. Συγκινητική ήταν από την πρώτη στιγμή η ανταπόκριση των νέων παιδιών που κατακλείζουν καθημερινά το χώρο της βιβλιοθήκης. Συνειδητοποίησα νωρίς ότι δεν αρκεί μόνο το έντυπο υλικό για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Από το πλήθος των πηγών του ίντερνετ, λοιπόν, εκμεταλλεύομαι αυτές για τις οποίες έχω δεξιότητες πέρα από την βιβλιοθηκονομική επιστήμη. Επειδή το δεύτερο επάγγελμά μου είναι μουσικός και διέγνωσα γρήγορα την ανάγκη των παιδιών στη Λέρο και την αγάπη τους να μάθουν μουσικά όργανα, οργάνωσα πηγές από το διαδίκτυο, κύρια από το YouTube, σχετικές με εκμάθηση μουσικών οργάνων. Να σας αναφέρω ότι σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Λέρος, οι πολιτιστικές δραστηριότητες με τις οποίες θέλει να ασχοληθεί ένας νέος σπανίζουν. Έτσι, προσφέρουμε μια καινούργια υπηρεσία στα νέα παιδιά της Λέρου, βοηθώντας τα μέσα από καλά οργανωμένες και αξιολογημένες πηγές να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά online μαθημάτων μουσικής στον χώρο της βιβλιοθήκης και αργότερα στο σπίτι τους. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η λειτουργία του ΑΒΕΚ, κατάλογος, δανεισμοί και κάρτες μελών. Επίσης, άρχισα να συγκεντρώνω ενημερωτικά φυλάδια, χάρτες, προγράμματα με τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση των τουριστών. Και ξεκίνησα να δανείζω τα μόλις 30 ξενόγλωσσα μυθιστορήματα που είχε η βιβλιοθήκη σε τουρίστες, και ας έμεναν σε εστιοπλοϊκό ή σε ξενοδοχείο. Όχι μόνο δεν έχασα κάποια από αυτά, αλλά η συλλογή σε ξενόγλωσσα από τις δωρεές τους έχει ξεπεράσει σε 2 χρόνια τα 200 βιβλία. Πολλοί ξένοι συγγραφείς, αυτό το αναφέρω γιατί καμιά φορά θα πρέπει να υπερβαίνουμε και τους κανόνες. Πολλοί ξένοι συγγραφείς που επισκέπτονται όλο το χρόνο το νησί μας, αναζητώντας να αντλήσουν πέρα από την ψυχική τους γαλήνη ιστορικές πληροφορίες για το αρχιπέλαγος και ειδικά για τη μάχη της Λέρου, επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη που αποτελεί το σημείο εκκίνησης της έρευνάς τους. Ενδεικτικά να σας αναφέρω κάποιους συγγραφείς που έχω γνωρίσει και από κοντά, τους Σιμώνα Βίντσι, Άντωνι Ρότζερς και Ντέτλεφ Μπλέντεμπεργκ. Είναι μεγάλη χαρά για κάθε βιβλιοθηκονόμο να μπορεί να εξυπηρετεί συγγραφείς όταν κάνουν μια έρευνα. Απ' την αρχή στόχευσα στην ανάπτυξη της υπάρχουσας συλλογής και στην ανανέωση του υλικού. Ετοίμασα την πρώτη παραγγελία βιβλίων, ήδη άρχισα να ακούω τις πρώτες γκρίνιες, αλλά δεν σταμάτησα, κυνηγούσα και έβρισκα δωρεάν βιβλία ψάχνοντας στο site του βιβλιονέτ ποια ιδρύματα, τράπεζες, σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς είχαν εκδώσει βιβλία. Έκανα επιλογή και με μια επιστολή τους ζητούσα να μας δωρήσουν βιβλία. Σας πληροφορώ ότι 7 στους 10 μας έστειλαν τα βιβλία τους δωρεάν. Μεγάλη όθηση όμως, οφείλω να ομολογήσω, έδωσε η δωρεά που πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίων Αθηνών για τις βιβλιοθήκες της Λέρου και των Λειψών με τη βοήθεια των επισκεπτών της έκθεσης βιβλίου στην Αθήνα. Μαζεύτηκαν 3.000 βιβλία και για τις 2 βιβλιοθήκες. Το υλικό μοιράστηκε ισόποσα. Η δωρεά αυτή ζωντάνευσε τις 2 αυτές βιβλιοθήκες και έδωσε πολύ χαρά σε όλους το νησί και ειδικά στα παιδιά και στους νέους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τις βιβλιοθήκες του Κολεγίου Αθηνών, το Αρσάκιο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τραπετσόνας
και όλους τους εκδοτικούς οίκους και το πλήθος κόσμου που μας βοήθησαν να ανανεώσουμε το υλικό της βιβλιοθήκης, αλλά και να δώσουμε χαρά σε τόσο κόσμο. Η δημοσιότητα που πήρε η δράση του ΣΕΒΑ παρακίνησε πολύ κόσμο, ντόπιους και μη, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και να μας δωρήσουν μεγάλο αριθμό βιβλίων. Στην κυριολεξία, από την ημέρα που έγινε η ανακοίνωση ότι μαζεύουμε βιβλία για τις βιβλιοθήκες Λέρου και Λειψών, δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο. Με τη δωρεά του ΣΕΒΑ, η συλλογή εμπλουτίστηκε κατά 1.500 νέους τίτλους. Και από τον κόσμο που πληροφορήθηκε τη δράση, κατά άλλα 700 βιβλία. Αυξήθηκε η επισκεψιμότητα, περιττό να σας πω ότι όλοι στο νησί περίμεναν τα βιβλία και ότι για ένα μήνα η βιβλιοθήκη ήταν το πρώτο θέμα σε όλο το νησί. Αυτή η δράση ανέβασε την εκτίμηση της βιβλιοθήκης στα μάτια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Στάλθηκαν επίσης δελτία τύπου στον τοπικό δωδεκανησιακό τύπο. Οι κινητές εκθέσεις που δανείζει το ΚΕΒΗ και που όλοι γνωρίζουμε για την προώθηση της ανάγνωσης ήρθαν για πρώτη φορά στη Λέρο και μέσα στην καρδιά του χειμώνα δημιούργησαν ένα εορταστικό κλίμα μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Ακόμα, συνάδελφοι, και μια απλή κίνηση εκ μέρους βιβλιοθήκης να τυπώνει και να μοιράζει σχέδια για ζωγραφική δίνει τεράστιο χαμόγελο στα μικρά παιδιά. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία, έγραψε ο Γιάννης Τσατσόπουλος στα μεταξωτά που μας τραγούδησε η Μελίνα Κανά. Κι όμως, στην εποχή αυτή τη δύσκολη που ζούμε, ζητεί ο κόσμος την κυριολεξία νοσηλεία στα βιβλία. Άνθρωποι που δεν πέρναγαν ούτε έξω από τη βιβλιοθήκη έρχονται και ζητάνε ένα βιβλίο για συντροφιά σε αυτή την κρίση. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Αλεξανδράκη, τον ΣΕΒΑ και την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημών Πληροφόρησης για την άριστη συνεργασία μας και τη στήριξη την οποία περίχαν και σε δύο δημοτικές βιβλιοθήκες. Σας ευχαριστώ.